Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 37ο River Party στον Εστόριο Καστοριάς. Μόλις τελειώσαμε από το stage με τους δύο βοηθούς εδώ τα παιδιά που είχα, τον κιθαρίστα μου και τον μπασίστα. Περάσαμε καλά, αφεντικό. Περάσαμε καλά, παιδιά, σήμερα. Σούπερ, σούπερ. Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Τα είπα καλά. Πολύ λαϊκότατο πρόγραμμα για το River Party, αλλά οκ, πιστεύω ότι ήταν ένα mainstream λαϊκό. Λοιπόν, τι έχετε κάνει σήμερα εδώ πέρα, εσείς εδώ, γιατί έχετε ξεσηκώσει το ποτάμι, έχει φουσκώσει το ποτάμι και έχει γίνει τη κακομοίρα στο Εστόριο Καστοριάς και στο River Party. Σε ποιο δίνω το λόγο από τους δύο πρώτα? Στο ένα από εδώ. Στο μικρό. Στο μικρό, ναι. Καλά τα λες. Αγρίεψε λίγο. Ναι, γιατί πετάρχεσαι και πέρα υπονοούμε. Πέστα, αγόρι. Ισαΐα, χόρευε. Κοίταξε, σήμερα περάσαμε υπέροχα. Μακάρι να είχαμε άλλο τόσο να παίξουμε, άλλη μια μισή ώρα. Αυτό είναι σπόντα λίγο για τους υπεύθυνους για την επόμενη χρονιά. Ακούς, Γεωργία. Για σας λένε. Για την people, λέει το παιδί. Δεν περίμενα ποτέ ότι από το ένα στέιτς στο άλλο μέσα σε 5 λεπτά θα έρθει ο κόσμος, θα έχει σούπερ κέφι, θα μας δώσει τόση ενέργεια ώστε να φαινόμαστε σαν να είμαστε ναρκωμένοι. Αυτό είναι εκπληκτικό. Αυτό το διαπίστωσα, παιδιά, και εγώ, γιατί ξεκινήσατε λίγο έτσι. Ήμασταν λίγο μαλακοί. Μπράβο, και ξαφνικά να βλέπεις να τρέχει κόσμος, να τρέχει και να γεμίζει ένα stage. Λες και το κάναμε διαφημιστικό σποτ. Ναι, λες και το στημένο. Πάρα πολύ. Ενώ πού να έβγαζε ο Ισαΐας την μπλούζα του. Θα ερχόντουσαν Ισαΐα και από τη Σάμο να μας δουν. Όχι μόνο την Καστοριά. Αν έβγαζα την μπλούζα μου. Για την Αφρική. Μην μας κλείσει το σουρού. Μην κλείσει και το μας κλείσει και το σουρού, ρε παιδιά. Μην τα λέτε έτσι από το. Αυτό, ρε παιδιά, που νιώθετε εσείς οι καλλιτέχνες πάνω στο stage, γιατί δεν είναι ότι εδώ είναι μαγευτικά ο χώρος, έχετε κόσμο. Όχι, ο κόσμος αυτός έχει και φετική ενέργεια, είναι ξεσηκωτική. Είναι κάτι διαφορετικό. Το βλέπουμε σε όλες τις εμφανίσεις που κάνουν όλοι οι καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια εδώ στον Εστόριο. Και λένε αυτή η ενέργεια που μας δίνει ο κόσμος από κάτω δεν υπάρχει. Κοίταξε, ο κόσμος, κακά τα ψέματα, είναι το ναρκωτικό μας. Από εκεί πέρα, όταν συναντάς κόσμο ο οποίος είναι πραγματικά αυτό που πρέπει να είναι σε μια συναυλία, να εμψυχώνει το τραγουδιστή, να ξέρει τα κομμάτια του, έτσι. Και τα δικά μας τα κομμάτια είναι πασίγνωστα, έτσι. Αυτό είναι. Όχι μόνο στην Ελλάδα. αυτός ο κόσμος που έρχεται εδώ, αυτό μου το είπε και χθες η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Δηλαδή, βλέπετε και οι ηλικίες πιο μικρές. Βλέπετε ότι εσείς οι καλλιτέχνες ξέρουν και τα τραγούδια σας απ' έξω. Να σου πω. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά το λέω συνήθεια. Κομμάτια τα οποία δεν παίζονται στα ραδιόφωνα και τα ξέρει ο κόσμος συναυλίες, είναι όχι ναρκωτικό απλά. Είναι πάτημα για να συνεχίσουμε παραπέρα. Έτσι. Για να δώσω και το λόγο λίγο και στο φίλο μου τον Μύρωνα. Για να μου κάνει εντύπωση που ξέρω τα κομμάτια του Σάι, άδεια από ψέματα. Τι είπες? Τελικά ποια είναι η τραγουδία ήξερα πιο πολύ, το διαπιστώσατε? Μας αγαπάνε και τους δύο, εντάξει. Είμαστε και οι δύο ωραία μωρά. Ωραία μωρά. Καλά μωρά. Τώρα που είσαι ελεύθερος εσύ, σ' αγαπάνε πιο πολύ, α. Νάτα. Εσύ δεν είσαι ελεύθερος, δηλαδή. Ποιος δηλώνει ελεύθερος για να βρούμε νύφη? Δεν δηλώνει κανείς τίποτα. 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 Όχι, θα κατεβάσει το παντελόνι του. Όχι, δεν είναι παιδιά, κάτσε, θα μας παρεξηγήσουν. Μίλες τέτοια. Μύρο, να πες μου, πώς το πέρασε το σημερινό. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένας κόσμος που έχει έρθει για να περάσει καλά και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το καταλαβαίνουμε επειδή. Τι να σου πω τώρα, την πρώτη πενιά, από το πρώτο καλησπέρα σας, ήταν όλοι πάμε. Έτσι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μαγευτικό. Άρα στο 38ο River Party που μας ξανακαλέσει η εταιρεία παραγωγής εδώ, θα είστε εδώ οι people, δηλαδή, θα σας δούμε και του χρόνου. Τα βραντωμένοι, θα έχουμε πάρει τα Red Bull μας, τα Viagra μας. Έτσι. Τα Viagra για τους γέρους, εμείς δεν έχουμε. Μπράβο. Παιδιά, επειδή μ' άρεσε και πολύ το δίδυμο το δικό σας, ποιανού ιδέα ήταν να συνεργαστεί η Μύρωνας και η Ισαΐας? Δεν ήταν δικιά μας. Συγχαρητήρια σε αυτό που το σκέφτηκε, δηλαδή. Του γραφείου μας ήταν. Πατήσατε πολύ καλά. Δεν πολύ μπορούμε ωραία. Να αποχωριστούμε στον άλλον. Δηλαδή θα συνεχίσει χρόνια αυτή η συνεργασία? Χρόνια δεν ξέρω, αν και σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή πρέπει να τον παρατήσω. Αλλά ορίστε, να σου πω κάτι, τα πάμε πάρα πολύ καλά. Συμπληρώνουμε ένα στον άλλον πάνω στη σκηνή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ντουέτο θα ακούσουμε από τους γιο σας. Έλα μου ντε. Άντε βρε. Ωραία, δύο άντρες. Ωραία ιδέα έβγαλα. Πέρα από το φίλε να απόψε που ότι τι άλλο θα πούνε? Σοφάς, πάω στο λαϊκό. Καράς, Καλατζής, ξεψύχησε. Ούτε καλά. Αυτό που έλεγε. Δήμος Αναστασιάδης, Ρόκος. Μπράβο. Ότι τι. Τι, ότι τι. Για σένα πλάι. Σάκης, Ρουβάς, Ρόκος. Για σένα πλάι, με σένα πλάι μπορώ. Ο Ρόκος είναι παντού, κακά τα ψέματα. Αυτό... Σας έχω και με τρεις άντρες. Αφήρης Μελά, Σταύρος Φωτιάδης. Ναι, φίλε. Σε όλα το χοντρένεις πάρα πολύ. Το χοντρένεις. Λόγω κιλών, παιδί μου, πρέπει να υποστηρίζω για αυτό που είμαι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όλα καλά, οι περιοδίες πού συνεχίζονται, παιδιά?
Η περιοδία αύριο συνεχίζεται στην Κεφαλονιά, στον Πόρο. Έχουμε ένα break μικρό και μετά συνεχίζουμε Ηράκλειο. Θεσσαλονίκη, άντε βρε, σας θέλουμε εκεί. Θεσσαλονίκη 10 Σεπτέμβρη. Μπράβο, το κούνι τηλεθεατές μας εκεί στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται τα παιδιά. Στη ΔΕΘ. Όχι. Στη Ραμίδα Μόσιον. Στο φεστιβάλ Κλνιέ. Α, στο φεστιβάλ Κλνιέ! Εννοείται. Εννοείται. Ωραίο αυτό, ωραίο αυτό. Καινούργια ακούσματα πότε ακούμε από εσάς, να δώσουμε και καμιά είδηση στον κόσμο. Να σου πω κάτι, είναι υπέροχο το. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ο ένας στέλνει ή βάζει στον άλλο κομμάτια, τα οποία είναι σε μορφή demo πάντα, και παίρνουμε γνώμες. Σου αρέσει αυτό? Α, τι θα θέλεις να προσθέσεις αυτό? Και είμαστε σε μια φάση όπου για πρώτη φορά, Παναγία μου, βγάλαμε και δύο φέτος κομμάτια το καλοκαίρι σχεδόν ταυτόχρονα. Και το επόμενο έρχεται πάλι ταυτόχρονα, μάλλον περίπου Οκτώβρη. Όχι ότι είναι στημένο, δηλαδή τυχαίος γίνεται αυτό. Τυχαίο. Όχι, μάλλον εγώ αποφάσισα να μπω λίγο σε ρυθμούς μύρωνα, γιατί με τους ρυθμούς δεν τα πάω και πολύ καλά. Δεν βελιάζει η ζωή. Πού βίνει η βαρύτητα βράδυ, δεν βελιάζω. Απλά τα πάω καλά με τον χρόνο. Αυτό είναι. Με τον χρόνο. Νομίζω ότι ο μύρωνας είναι πιο εργατομανής. Είναι. Όχι μωρέ. Απλά εγώ είμαι πιο τυπικός. Δηλαδή λέμε 9, εγώ θα είμαι 9 παρά 10. Ο Σάιας θα είναι 11 παρά 10. Θα είμαι 10 και 4. Κατάλαβα, σαν και εμένα και εσύ. Έτσι, έτσι, μπράβο. Έτσι. Μπράβο, είναι λίγο. Χαμπρίζει λίγο το παιδί, σαν ελεύθερο τώρα. Άστονα. Ο ένας μπορεί να φύγει 60 χρονών, εγώ μπορώ να φύγω 105. Κατάλαβα. Με την καλή έννοια. Μύρον όλα καλά. Λοιπόν, για κλείσιμο, παιδιά, για να μην σκαφιστερώ άλλο, γιατί θέλω. Ξέρω ότι θέλετε να δείτε και Μελίνα Σλανίδου σε λίγη ώρα. Θέλουμε, θέλουμε. Είστε φαν που γουστάρετε πολύ. Τι έρχεστε στους διοργανωτές, στην People, διότι διανύουμε και καιρούς δύσκολους και βλέπετε ότι ο κόσμος έρχεται, σας τιμάει και είναι εδώ. Εγώ θα δανειστώ μια τάκα που είπε ο Μίνωνας πριν, ότι χαίρομαι πάρα πολύ, χαιρόμαστε μάλλον πάρα πολύ, που δεν αποφάσισε η οργάνωση παραγωγής να σταματήσει το River στις δύσκολες στιγμές, αποφάσισε να το στηρίξει και να έρθει ο κόσμος κανονικότητα, παρόλο που υπήρχαν πάρα πολλές ακυρώσεις, και παρόλα αυτά έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Εύχομαι να υπάρξει συνέχεια και να έχει τη δυνατότητα να έρχονται τραγουδιστές, καλλιτέχνες, οι οποίοι πραγματικά αγαπούν αυτό που κάνουν μόνο και μόνο γι' αυτό, για τίποτε άλλο. Ούτε για το Θεαθήνε, ούτε για τη Μόστρα, ούτε για το οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί. Συμφωνώ με τον Εσάια Ματιάμπα. Συμφωνώ. Σε όλα αυτά που είπε. Να μείνει λίγο ο πολιτισμός στην Ελλάδα, άρα μας, παιδιά. Είναι σημαντικό να αγαπάμε αυτό που κάνουμε, και όταν αγαπάμε αυτό που κάνουμε, δίνουμε την ψυχή μας και αυτό πηγαίνει προς τα κάτω. Έτσι. Για να αλλάξω λίγο το πλάνο, συγγνώμη, για να κάνουμε ένα φινάλε. Ευχές για το River Party, για τι θέλετε να του πείτε. Να ζήσεις River Party και χρόνια πολλά. Μεγάλο να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις την όση το φως. Και 100 χρόνια να γίνεις και να είναι στο φως. Να δεις. Συγχαρητήρια, παιδιά, καλή συνέχεια να έχετε. Επιτυχίες ό,τι και αν κάνετε. Είστε τρελή για δέσιμο. Να μην σας δώσω το δίπλωμά σας. Ναι, εγώ θα πω στο δαμή σε λίγα χρόνια, έτσι κι αλλιώς. Δεν την κλειτώνω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.